Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, σας, κύριε καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Υπουργέ, διάβασα μια ανάρτηση στο Twitter όπου πραγματικά στηρίζεται απόλυτα την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον περιορισμό της κυκλοφορίας, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη βλακεία μερικών συμπολιτών μας. Και χθες το κόμμα μου, το Κίνημα Αλλαγής, βγήκε εκεί που ότι στηρίζει κάθε μέτρο που συμβάλλει. Και αυτό το μέτρο συμβάλλει γιατί η ανθρώπινη ανοησία δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς. Εδώ δεν υπάρχει μέσο ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεόραση, site που αυτές τις μέρες να μην ασχολείται με τον κορονοϊό. Είναι το αποκλειστικό θέμα. Mm-hmm. Άντε που και που να ξεφεύγει καμιά είδηση για τον Εύρο ή για την Λέσβο, όπου την πυρκαγιά τελικά δεν την έβαλαν ακροναζί, ακροδεξί και ναζί και τέτοιοι. Αλλά κάποιοι Παλαιστίνοι. Κάτι Παλαιστίνοι την βάλαν. Mm. Ναι, αυτά είναι εξαιρέσεις στην καθολική δημοσιότητα που αφορά τον κορονοϊό. Παρ' όλα τα αυτά, το 1%, το 1 δέκατο, το 1,5 δέκατο των συμπολιτών μας δεν ακούει. Γεμίζουν οι παιδικές χαρές, παίζουν μπάσκετ, παίζουν ποδόσφαιρο 5x5. Γενικώς υπάρχει μια δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπεται. Δεν λέω να βγουν δύο άνθρωποι να κάνουν τζόκινγκ μαζί, που αυτό επιτρέπεται, ή να παίξουν κάτι άλλο, ή να κινηθούν. Λέω τώρα για 5x5. Έτσι. Λέω για τρεις εναντίον τριών στο μπάσκετ. Ναι. Λέω για πώς να πω, ανθρώπους που πάνε στις τράπεζες για ψιλοπίδημα. Λοιπόν, αυτό για την μεγάλη κίνηση στα διόδια, δηλαδή έξοδο από την Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό, αφού δεν ακούει τις συστάσεις ο πολίτης, αυτό το μικρό ποσοστό των πολιτών, που όμως όταν είναι ένας στους 10, ένας στους 10 δεν είναι και τόσο μικρό, κάνει αναγκαία τα πιο περιοριστικά μέτρα. Και γι' αυτό έγραψα ότι για την αντιμετώπιση της ανοησίας, της βλακείας, γίνονται αυτά. Είστε γενικότερα ικανοί. Αφού δεν αυτοπεριορίζουμε την ανοησία μας, κάτι πρέπει να γίνει. Με τη μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κορονοϊό, απέναντι στην απειλή αυτή, είστε ικανοποιημένος? Πήρε τα κατάλληλα μέτρα όταν έπρεπε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ώρα τώρα για αντιπολίτευση. Mm. Γιατί είπα να πει είμαι ικανοποιημένος? Το κόμμα μου στηρίζει τα μέτρα. Mm-hmm. Έχω πει όμως και στη Βουλή, το λέω και σε εσάς, ότι η εξατομίκευση των μέτρων στις εκατοντάδες περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν αμφιβολίες θα κρίνει και την αποτελεσματικότητα των μέτρων, όχι η εξαγγελία τους. Mm-hmm. Γιατί μας θέτουν μια σειρά από ερωτήματα διάφοροι άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Και εγώ παραπέμπω στον κύριο Σκυλακάκη. Ο κύριος Σκυλακάκης είναι ο υφυπουργός οικονομικών που έχει την ευθύνη για τους συγκεκριμένους κωδικούς. Αυτός θα πει. Γιατί ο άλλος περιμένει να του πιστωθεί στο λογαριασμό το 800, έτσι. Και ρωτάει. Εγώ συμπεριλαμβάνομαι. Από ό,τι διαβάζω συμπεριλαμβάνομαι. Αλλά πείτε το μου κι εσείς. Ο άλλος λέει εγώ συμπεριλαμβάνομαι. Από ό,τι το διαβάζω δεν συμπεριλαμβάνομαι. Πείτε το μου όμως κι εσείς. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά. Εγώ ξέρω ότι ως πολιτικός ξέρω να διαβάζω για μέτρα που έχουν καθολικό χαρακτήρα. Λοιπόν, τώρα, αν συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν μια πολυπλοκότητα υπάγονται ή δεν υπάγονται, αυτό θα το πει το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς δε ως αντιπολίτευση και με τη δική μας πίεση ως Κίνημα Αλλαγής κρατήσαμε την Πέμπτη του κοινοβουλευτικού ελέγχου ανοιχτή τη Βουλή και συνεπώς οτιδήποτε διαπιστώνουμε ότι δεν πάει καλά θα το λέμε. Αλλά αυτό δεν θα το λέμε για να, πώς να πω, να παίξουμε το παιχνίδι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση ενώ βλέπουμε στην Ιταλία τους χιλιάδες νεκρούς ημερησίως. Θα το παίξουμε, θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας να μιλήσω πιο καλά, mm-hmm. με σκοπό να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, σας έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή πλεύσης ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος? Βεβαίως με έχει εντυπωσιάσει και κάτι άλλο πριν από αυτό για την Ευρώπη. Πληροφορήθηκα ότι η ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το λεγόμενο QE που θα δώσει στην Ελλάδα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για 4 χρόνια, δεν ήταν, έτσι μαθαίνω δηλαδή, δεν ξεκινούσε με την Ελλάδα μέσα. Γι' αυτό ζήτησα με ερώτηση που κατέθεσα στον κύριο Τζαϊκούρα χτες και να κατατεθεί και επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Λαγκάρντ. Δηλαδή ξεκινούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον να μας αποκλείει? Μέσα σε αυτή τη δίνη, ας πούμε, του κορονοϊού και των πληγμάτων στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή ξεκινούσανε ανάποδα. Αντί με να ξεκινήσουν με τον ορθό λόγο, με τη λογική της επιστήμης και της πραγματικότητας. Θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Γιατί πρέπει να έχουμε και άποψη για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Τα ενιαία μέτρα, ναι, δεν είναι και τόσο, πώς να πω, επιβεβλημένα από τη δομή, τη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γιατί ο τομέας της υγείας και αντιμετώπιση προβλημάτων της υγείας είναι και στην ευθύνη κάθε κράτους ξεχωριστά. Αλλά από τη στιγμή που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι υπάρχει πανδημία, νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο συντονισμένη. Και δεν φαίνεται να είναι. Καθόλου. Ναι, και δεν φαίνεται να είναι. Καθένας κάνει του κεφαλιού της κυριολεξία, κύριε Λοβέρη. Έκανε στην αρχή. Τώρα έχουν πια αρχίσει να εναρμονίζονται τα μέτρα. Ακόμα και ναι. Είμαστε πιο μπροστά πάντως από πολλούς. Και από τους Γάλλους είμαστε πιο μπροστά. Και γι' αυτό ας πούμε έχουμε και ελπίδες ότι η Ελλάδα θα έχει λιγότερα τραύματα από τους άλλους. Εγώ όμως θα σας πάω λίγο στον Εύρο, κύριε Λοβέρδο, γιατί κατά ψέματα και από εκεί έχουμε την τουρκική προκλητικότητα να παραμένει. Χτες είχαμε το απόγευμα πάλι νέα προσπάθεια απόπειρα εισβολής. Τι γίνεται εκεί, κύριε? Κοιτάξτε, δείτε, είπα στη Βουλή την Πέμπτη ότι το πρόβλημα αυτό πια θα είναι μόνιμο. 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 Η Ελλάδα θα ξοδεύεται, βέβαια εδώ χρειάζεται η συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οικονομικό επίπεδο νομίζω θα υπάρξει. Η Ελλάδα πρέπει να ξοδεύεται, πρέπει να ξοδεύει ανθρώπινες δυνάμεις και χρήματα με σκοπό να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Όταν έμαθα στη δική μου περιοδία ότι εγκαταστάθηκαν πια 3.000-3.500 μετανάστες εκεί δίπλα από τα σύνορα και αυτοί δεν έχουν άδεια να ξαναγυρίσουν πίσω στην Τουρκία, υπάρχει φυλάκιο δηλαδή που τους σταματάει, τότε κατάλαβα ότι το σχέδιο είναι να είναι η απειλή μόνιμη. Θα λειτουργεί ως πολιορκητικός κρυός. Μια μόνιμη. Ναι, θα είναι μόνιμο. Έτσι. Επειδή όμως αντιμετωπίσαμε μια χαρά, χάρη στην συντονισμένη προσπάθεια στρατού και αστυνομίας και πυροσβεστικής και λιμενικού, πιο κάτω, γιατί τα προβλήματα τα έχουμε από τη θάλασσα μέχρι απάνω τη Βουλγαρία. Γιατί τα έχουμε και από τη θάλασσα και εκεί είναι τα πιο οξυμένα. Μην κοιτάτε που ο καιρός καμιά φορά δεν το επιτρέπει. Mm-hmm. Όλες οι δυνάμεις της χώρας, τα σώματα ασφαλείας και ο στρατός της είναι εκεί. Και μέχρι στιγμής ήταν μια χαρά στην αντιμετώπιση του προβλήματος και που προκάλεσε και μια καθολική ήττα του Ερντογάν στο πεδίο καταρχάς της αντιπαράθεσης και στη συνέχεια στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν σας ρωτούσε κάποιος, κύριε Λοβέρδο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση με βάση την εμπειρία σας? Ευρώς. Όχι ευρώς, σε συνδυασμό για τη χώρα μας, και ευρώς και κορονοϊός. Δύο κρίσεις ταυτόχρονες. Που δεν έχουν προηγούμενο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Όσα χρόνια ζούμε δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτή η μόνιμη πίεση απάνω με χιλιάδες ανθρώπους που κινητοποιεί δικές μας δυνάμεις, ας πούμε, στρατού και αστυνομίας και πυροσβεστικής και σωμάτων ασφαλείας γενικότερα και ταυτόχρονα μια πανδημία η οποία απειλεί και την περιοχή εκείνη, έτσι, αλλά και όλη την υπόλοιπη χώρα σε αυτόν τον βαθμό. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα ξεπέρναγε την κρίση, ανέβαζε τους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε επιτέλους μετά από κάποιο καιρό να καταλάβουν και οι πολίτες την θετική εξέλιξη. Και αυτό γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω σε τέτοιο βαθμό. Τι να πω. Κουράγιο, υπομονή, σθένος, για να νικήσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Λοβέρδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.